χιλιάδες δρομείς από Κύπρο και εξωτερικό έτρεξαν το πρωί στον δεύτερο μαραθώνιο Λευκωσίας, ο οποίος συνδιοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Run Nicosia και τον Γάσιπι. Είναι γενικότερο μήνυμα προς όσους αποδέχτες. Ο κοινωνικός αθλητισμός πρέπει να είναι μέσα στην πόλη. Στόχος των διοργανωτών να τιμήσουν και να μεταδώσουν τις αξίες του δρομικού κινήματος και να στείλουν το μήνυμα πως το μεγάλο αθλητικό γεγονός ανήκει σε όλους μας. Η άσκηση βοηθά να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και μας προσφέρει και περισσότερα χρόνια ζωής. Ήταν τέλεια διοργάνωση, βοήθησε και ο καιρός. Εγώ έτρεξα στα 10 χιλιόμετρα, διαδρομή πάρα πολύ ωραία. Τρέχω κάθε μέρα. Ήρθα να τρέξω σήμερα. Η διοργάνωση περιλάμβανε πέραν του αγωνίσματος του ημιμαραθωνίου, τα αγωνίσματα του μαραθωνίου 10 και 5 χιλιόμετρων και τον ομαδικό αγώνα Run Corporate 5 χιλιόμετρων. Τον μαραθώνιο Λευκωσίας στήριξαν και εκατοντάδες εθελοντές. Σήμερα ήρθαμε όλοι εδώ οι πρόσκοποι για να βοηθήσουμε στο μαραθώνιο. Δίνουμε τα μετάλλια και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Και πρέπει επιτέλους να περπατούμε, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Γιατί μπορούμε. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και έτσι ζούμε το και εμείς μαζί με τους αθλητές. Διούμε νερά και διάφορα ενεργητικά ποτά στους αθλητές. Διούμε τους φρούτα για να φάσουν. Και κάποιες φορές δεν ενημερώνουμε τους και για τον χρόνο που έμεινε ή για την επόμενη έναρξη. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η τηλεόραση Σίγμα και το συγκρότημα Δίας. Είμαι μαραθώνιος Λευκωσίας και είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη γιορτή με μεγάλη χαρά. Θέλουμε και η Λευκωσία να έχει τον μαραθώνιό της. Ο κόσμος είναι καλά να βάζει στόχους, είναι καλά να αθλείται. Είμαστε πάντα υπέρ του ευαγωνίζεστε και του ευζήν. Συντροφιά στον κόσμο που παρακολούθησε τον μαραθώνιο, κράτησε το ράδιο πρώτο με live link. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις.